ευρισκόμεθα πάντοτε εις την 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, εις την παράγραφον 23 ΚΓ. Όπως θα ενθυμίστε, λέγαμε την περασμένη φορά ότι οι άγγελοι θα επισυνάξουν τους εκλεκτούς από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, όπως το λέγει εδώ, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων. Και αυτό βεβαίως δεν είναι αυθαίρετο, είναι γραμμένο το είπε ο Κύριος Ματθαίος 24 κεφάλαιο στίχος 31, που δείχνει εδώ, αγαπητοί μου, ότι άγγελοι θα επισυνάξουν τους εκλεκτούς. Αλερίτης, λέγει τώρα 23η παράγραφος, αλερίτης των παρόντων. Αλλά θα πει κάποιος από τους παρόντες, εδώ που ακούν την κατήχηση τώρα, παίνεις ημί, ή και τότε ίσως ασθενείς, επικλίνεις, ευρεθήσομε, ή γίνεων εν μιλώνει καταληφθήσομε, μη άρα καταφρονηθόμεν. Είναι βέβαια μια πάρα πολύ στενή αντίληψη που θα μπορούσε κάποιος να αντιληφθεί και να πει ότι εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος, θα με μαζέψουν εμένα οι άγγελοι, ή ίσως τότε όταν, γιατί ομιλεί δια την περίπτωση, προσέξτε, όταν ο Χριστός έρθει στον κόσμο, και τότε θα υπάρχουν άνθρωποι, προσέξτε, θα υπάρχουν, βέβαια θα υπάρχουν άνθρωποι, διότι οι νεκροί θα αναστηθούν, οι δε ζώντες δεν θα πεθάνουν αλλά θα αλλαχθούν. Το λέγει σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος αυτό, σαφέστατα το λέει στο 15 κεφάλαιο Α Κορινθίους περί της Αναστάσεως των νεκρών. Εμείς δε, λέγει, θα αλλαχθούμε, αλλαγισόμεθα, θα αλλαχθούμε, ουμή φτάσουμε τους κεκοιμημένους, όπως λέει και στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του, πρώτη επιστολή Θεσσαλονικής, ώστε ή δίγαρτο φθαρτούν του το ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θυνετό του ενδύσαστε αθανασίαν και τα λοιπά, που σημαίνει ότι θα ζουν άνθρωποι στην κατάσταση που θα είναι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή εμείς. Δηλαδή πείτε ότι έρχεται τώρα ο Χριστός, δεν υπάρχουν πτωχοί, δεν υπάρχουν άρρωστοι, λέει λοιπόν, εγώ που είμαι φτωχός, παίνεις ημί, είμαι φτωχός, θα με διαλέξουν εμένα οι άγγελοι, ή ίσως τότε να βρεθώ άρρωστο σε ένα κρεβάτι, ή είμαι μία γυναίκα που έχω τη δουλειά μου σε ένα μιλώνα, ο μιλών του μιλώνος, δηλαδή το οίκημα που έχει μέσα το μήλο, το οίκημα, δηλαδή το σπιτάκι. Πάρτε τους μήλους τότε που ήσαν είτε με το νερό, νερόμηλοι δηλαδή, είτε με τον άνεμο, ανεμόμηλη, η όλη, θα λέγαμε, κατασκευή του μήλου δεν ήταν μέσα σε ένα παράπηγμα, σε ένα σπιτάκι. Αυτό λέγεται μήλον, ότι δουλεύω εκεί. Μη άρα καταφρονηθόμεν, λέει, θα μας βρουν οι άγγελοι εμάς εκεί. Είναι μία αφελής, αγαπητοί μου, αντίληψης, την οποία θα ήθελε να αναθεωρήσει οπωσδήποτε ο Άγιος Κύριλλος, γιατί μπορεί κάποιος απλός άνθρωπος να πιστέψει ότι εμένα που θα με βρουν οι άγγελοι. Θάρσισον άνθρωπε, πάρε θάρρος άνθρωπε, ο κριτής απροσωπόληπτος εστίν. Δεν προσωπολήπτει ο Χριστός, δεν έρχεται να σου πει ότι είσαι πτωχός ή είσαι, δεν είσαι, είσαι πλούσιος, είσαι υγιής. Ου κατά την δόξαν κρίνει, ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει. Ούτε θα σε ελέγξει αν έχεις θεσσαλική προφορά και δεν έχεις την αθηναϊκή προφορά, ή αν ξέρεις, ξέρω εγώ, βλάχικα και δεν ξέρεις ελληνικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Ακούτε αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι σχήματα του παρόντος αιώνος. Ου προτιμά λογίους ιδιωτών. Ο ιδιώτης ήταν ο άνθρωπος ο αγράμματος. Ιδιώτε λέγονται τότε οι αγράμματοι. Δεν προτιμάει, λέει, ακόμα τους, τους λογίους, δηλαδή τους μορφωμένους, και δεν προτιμά τους αγραμμάτους. Ουδέ πλουσίους πενήτων, ούτε ακόμη προτιμάει ο Χριστός τους πλουσίους έναντι των πτωχών. Καν εν αγρό εις λαμβάνους είσαι οι άγγελοι, και αν ακόμα είσαι στο χωράφι θα σε πάρουν οι άγγελοι. Αρκεί να είσαι ευλαβής. Μη νομίσεις ότι τους γεούχους λαμβάνει και σε των γεωργών καταλείπει. Ο γεούχος είναι ο έχων γίνει. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα ο γεωκτήμων. Αυτός που έχει κτίσει χωραφιών. Γεωκτήμων. Έλεγε το γεούχος, ο έχων γίνει. Ωραία λέξη είναι, γεούχος. Μην νομίσεις λοιπόν, γεωργός δε είναι εκείνος που δεν έχει ιδιοκτησία, αλλά απλώς πηγαίνει ως μεροκάματο να δουλέψει στα χωράφια του γεούχου, του γεωκτήμονος. Μην νομίσεις λοιπόν ότι επειδή είσαι γεωργός, δηλαδή δεν έχεις κτήματα, ότι θα παραλάβουν οι άγγελοι των γεούχων, των γεωκτήμονα, και εσένα θα σε αφήσουν και σε τον γεωργόν καταλείπει. Όχι. Καν δούλος εις, καν παίνεις, μηδέν αγωνιάσεις. Ομορφήν δούλου λαβών, των δούλων ου καταφρονεί. Καν νοσόν κείμενος εις επικλίνεις, γέγραπτε κλπ. Μη φοβηθείς, άρρωστος είσαι, φτωχός είσαι, δούλος είσαι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και τώρα, εδώ ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί κάτι από την Αγία Γραφή που είπε ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός το είπε, το οποίο θα παρακαλέσω προσέξατε. Γέγραπτε, τι είναι γραμμένο και πού είναι γραμμένο. Λουκάς 17,34. Είναι και στον Ματθαίον ομοίως, όχι μόνο στο Λουκά. Τότε δύο έσονται επικλίνης μιας. Εις παραλαμβάνεται και εις αφίεται. Δύο άνθρωποι είναι στο ίδιο κρεβάτι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι τι μπορεί να είναι για να είναι στο ίδιο κρεβάτι? Πρώτον, σύζυγοι. Δεύτερον, μπορεί να είναι μάνα με κόρη. Τρίτον, μπορεί να είναι πατέρας με γιο. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση που να είναι στο ίδιο κρεβάτι δύο άνθρωποι? Και δεν πρέπει να είναι σε άλλη περίπτωση άνθρωποι δύο στο ίδιο κρεβάτι? Με την ευκαιρία το λέγω αυτό. Και θα έλεγα ακόμη, μη κοιμόσαστε μαζί με τα παιδιά σας. Τώρα το λέω παρενθετικά αυτό. Μη κοιμόσαστε μαζί με τα παιδιά σας. Οι σύζυγοι θα κοιμώνται ως σύζυγοι. Μην αποξενώνεστε. Έχει πολλά προβλήματα το θέμα αυτής της αποξενώσεως. Και μάλιστα δυστυχώς από μικρά ακόμη παιδάκια παίρνει ο πατέρας το παιδάκι του, το αγοράκι του, κοιμάται μαζί. Η μάνα παίρνει ένα κοριτσάκι, κοιμάται μαζί στο κρεβάτι. Και σιγά σιγά αποξενώνονται ψυχολογικά και συναισθηματικά οι δύο σύζυγοι. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Προσέξατε το. Άλλο θέμα αν πρέπει να υπάρξει μια εγκράτεια και να υπάρξει κάποια αποχή. Αλλά για άλλους λόγους, για να παίρνουμε τα παιδιά μας, όχι. Και ύστερα τα παιδιά σας μη τα μαθαίνετε να κοιμώνται στο κρεβάτι σας. Από μωρά την κούνια να τα μάθετε να κοιμώνται μόνα τους. Έστω στο δωμάτιό σας να είναι, άμα είναι νύπια εννοείται. Μόλις λιγάκι ξεπεταχτούν χωριστά. Μα φοβάται
Α, εγώ θυμάμαι κάποτε, αγαπητοί μου, με έβαλαν πολύ μικρόν, με θυμάμαι μόνος μου, πολύ μικρόν, βέβαια δεν το κρύπτω, φοβόμουν. Και είχαμε ένα ντουλάπι στο δωμάτιο εκείνο που με έβαλαν να κοιμηθώ, που είχε σάρακα. Αυτό το σκουλίκι που τρώει τα ξύλα. Και το οποίο σάρακι. Και αυτό κάνει θόρυβο. Όταν υπάρχει απόλυτη ησυχία, το ακούς. Λοιπόν, εγώ πού να κλείσω μάτι. Έπρεπε να πειθαρχήσω, να μείνω χωριστά, αλλά πού να κλείσω μάτι. Οπότε, ακούω και γκρουτς. Δεν μπορούσα, φοβόμουν. Τι είναι αυτό. Έβαλα τις φωνές λοιπόν. Έρχεται η μητέρα μου, με καθησυχάζει. Α, μου λέει, δεν είναι, είναι κάτι ψαράκια, μου λέει, στο ξύλο μέσα. Ξέρετε, ο σάρακας μέσα σαν είναι ένα μακρόσταμα, έτσι. Ξέρω εγώ, ή ακόμη ο σκόρος, έτσι σαν μακρόστενο είναι. Και το έλεγε ψαράκι. Εγώ δεν μπήκα στην απορία. Τι είδους ψαράκι μπορεί να είναι μέσα στο ξύλο. Την απορία μου την έλυσα αρκετά χρόνια μετά. Θέλω να σας πω με αυτό, ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να τα προσέχουμε. Δηλαδή, το παιδί γρήγορα θα φεύγει από το δωμάτιο των γονέων του. Προσέξτε, με καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό. Μην πείτε το παιδί κοιμάται, μην πείτε το παιδί δεν καταλαβαίνει, δεν θα πείτε τίποτε από αυτά. Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ, δημιουργούνται προβλήματα στα παιδιά και προβλήματα μετά κύρους έναντι των γονέων των. Μέσα τους υπάρχει τραυματισμός φοβερός αν αντιληφθούν κάτι στους γονείς των. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Λοιπόν, ποιοι μπορεί να είναι σε δύο κρεβάτι, θα επανέλθω στο θέμα και κλείνω την παρένθεσή μου. Ή δύο σύζυγοι, ή μάνα και κόρη, ή γιος και πατέρας. Δηλαδή έχουν άμεση και στενοτάτη συγγένεια. Σε αυτό θέλω να πω, να μείνω. Ο Ματθαίος, δεν το λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, για λόγους συντομίας, λέει τα εξής. Στον ίδιο μήλο είναι δύο γυναίκες. Πάρτε ένα χειρόμηλο, αυτοί που ακόμη τυχόν σώζονται στα χωριά μας, που είναι δύο πέτρες, βέβαια έχουν αρκετό βάρος, κάπου υπάρχει ένα χερούλι, μέσα ρίχνουμε το στάρι, στην επάνω πέτρα που υπάρχει μια τρύπα, και γυρίζουμε, και αλεσμένο πλέον το σιτάρι φεύγει από τις άκριες των δύο πετρών. Έτσι δεν είναι ο μήλος. Αλλά για να γυρίσει αυτός ο μήλος, και μάλιστα ρυθμικά για να βγάλει δουλειά, παραγωγή, πρέπει να είναι δύο πρόσωπα. Πιάνουν λοιπόν το χερούλι αυτό δύο γυναίκες, συνήθως είναι γυναικεία δουλειά των αγροτησών στα χωριά μας, ίσως κάποτε. Παίρνουν λοιπόν το χερούλι και το γυρίζουν ρυθμικά την πάνω πέτρα, που σημαίνει ότι αυτές οι δύο γυναίκες που αλέθουν είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, αν καταλαβαίνετε, τα παραδείγματα που λέει ο Κύριος θέλει να δείξει ότι είναι δύο άνθρωποι πολύ κοντά. Και το τρίτο, δύο λέει οργώνουν στο χωράφι. Και αυτοί είναι στο ίδιο απάνω, θα λέγαμε, εκεί τοποθετημένοι πίσω από τα ζώα. Βάζουν δύο βόδια ή περισσότερα. Και από πίσω είναι ο Γεωργός ή η Γεωργή. Αν είναι πολλά τα ζώα, μπορεί να είναι δύο Γεωργοί για να μπορούν να κατευθύνουν τα ζώα στο χωράφι. Δύο λοιπόν Γεωργοί, λέγει, είναι στο χωράφι. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται στο κρεβάτι. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται στο μήλο, αυτές που αλέθουν. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Πού παραλαμβάνεται εκείνος που παραλαμβάνεται? Δεν πει παραλαμβάνεται. Φεύγει, κάποιος τον παίρνει και μένει ο άλλος μόνος του. Σημαίνει, ο ένας είναι ευσεβής και σώζεται,
και ο άλλος δεν είναι ευσεβής και δεν σώζεται. Ο ένας θα μείνει μη παραλαμβανόμενος από τους Αγίους Αγγέλους. Καταλάβατε, ο άλλος παραλαμβάνεται από τους Αγίους Αγγέλους κατά το επισυνάξουση που λέγει εδώ ο Κύριος. Εδώ θα ήθελα λίγο να προσέξετε, αγαπητοί μου, γιατί, πώς να το κάνουμε, πολλές φορές βλέπω γυναίκες που παθαίνονται μέσα τους για τη σωτηρία του συζύγου. Πολύ καλά κάνουν, έτσι πρέπει. Όπως και σύζυγοι άνδρες, μέσα τους αισθάνονται πολύ άσχημα για τη γυναίκα τους, η οποία είναι πνευματικός πλαδαρή. Ας σου λέει, δεν βαριέσαι, δεν πάω στην εκκλησία, δεν χαλάς ο κόσμος. Δεν έχει πνευματικότητα, ζει σε μία απιστία πολλές φορές, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι σύζυγοι, ο ένας να σωθεί και ο άλλος να μη σωθεί, ενώ έχουν τόσο στενή σχέση μαζί τους, εκείνους που ο Θεός είπε ούς ο Θεός συνέζευξαν, άνθρωπος μη χωριζέτω, και εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Ναι, θα είναι μία σάρκα δια να επιτελέσουν τον σκοπό του γάμου. Αλλά ως προς το θέμα της σωτηρίας, τα πράγματα διαφοροποιούνται, διαφορίζονται. Διότι στο θέμα του γάμου, προσέξτε κάτι, ένα υπάρχει μόνο κοινόν. Ποιο είναι το κοινόν? Το θέμα των σχέσεων, των συζυγικών. Το λέγει σαφώς ο Λόγος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος πάλι στο 7ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους. Δεν μπορεί να πει η σύζυγος το όχι, διότι το σώμα της το εξουσιάζει ο σύζυγος. Δεν μπορεί να πει ο σύζυγος όχι, διότι το σώμα του καταχειαστήν τρόπον το εξουσιάζει η γυναίκα του, η σύζυγος. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Αν δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει περιπίν εγκράτεια. Που σημαίνει ότι τον καιρό που παντρευόσουν έπρεπε να λογαριάσεις και το θέμα αυτό σαν στοιχείο στην περίπτωση της σωτηρίας σου. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει, γι' αυτό πρέπει να οι δύο να είναι ευσεβείς άνθρωποι και να έχουν τρόπο να συνεννοούνται. Αλλά εν τί αυτή η περίπτωση είναι το μόνο κοινών σημείων. Και έστω και αν δεν γίνει εγκράτεια, γιατί ο έτερος, ο ή, ό,τι είναι, δεν θέλει να εγκρατευθεί, όμως επειδή τηρεί την εντολή που λέγει από το Πνεύμα του Θεού είναι, που λέγει ότι δεν εξουσιάζεις το σώμα σου, μη φοβάσαι, θα σε δικαιώσει ο Θεός. Έχεις όμως όλα τα άλλα πράγματα δικά σου και προσωπικά σου. Το θέμα της νηστείας. Ναι, στο τραπέζι υπάρχει, ή μάλλον έχουμε κοινή τράπεζα. Ναι, αλλά μπορούμε να έχουμε διαφορετικό φαγητό. Ξέρετε ότι δεν πρέπει να έχουμε διαφορετικά τραπέζια. Μόνο οι μαλωμένοι τρώνε σε διαφορετικά τραπέζια. Κοινή τράπεζα. Κοινή κλίνη, κοινή τράπεζα. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κοινών φαγητών. Θέλει ο σύζυγός σου να φάγει κρέας ημέρα Σαρακοστής, Τετάρτης Παρασκευής, θα τον παρακαλέσεις να προσέχει. Δεν θέλει, δικό του θέμα είναι. Εσύ θα βάλεις δίπλα ένα κατσαρολάκι να κάνεις ένα λαδωμένο ή αλάδωτο φαγητό, πολύ γρήγορα και πολύ απλά. Μη μου πείτε, μα θα βάλω δύο τσουκάλια. Μα θα βάλεις δύο τσουκάλια. Διότι απλούστατα, τι είναι ένα κατσαρολάκι να βάλεις με δύο πατάτες ή να ρίξει κάποια μακαρόνια μέσα ή ένα λαχανικό? Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό? Σημαίνει ότι κάνεις έξοδα και λοιπά? Τι είναι αυτό? Δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Γιατί μερικοί λένε, μα θέλω να νηστεύσω, αλλά δεν νηστεύω ο σύζυγός μου και τον ακολουθώ. Όχι. Στο θέμα των σχέσεων υπάρχει εξάρτηση και συνάρτηση. Στο θέμα της νηστείας δεν υπάρχει. Δεν θα μαλώσεις, θέλει να φάει, το ξαναλέγω. Να φάει. Εσύ όμως δεν θα φας. Θα νηστέψεις. Μα φωνάζει ο σύζυγός μου για να φάγω.
εκεί ας φωνάξει όσο θέλει. Στο θέμα των σχέσεων δεν θα φωνάξει, γιατί δεν έχεις δικαίωμα να το πεις το όχι. Εδώ όμως έχεις δικαίωμα να πεις το όχι. Καταλάβατε λοιπόν ότι μπορεί ο ένας να ευσεβεί και ο άλλος να μην ευσεβεί. Έτσι είναι. Οπότε ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ο ένας σώζεται και ο άλλος δεν σώζεται, παρότι είναι τόσο κοντά. Που σημαίνει ναι είναι κοντά, αλλά ο καθένας δύναται να φροντίσει για τη δική του τη σωτηρία. Ας είναι τόσο κοντά. Μπορεί λοιπόν να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο της ζωής μας και να σωθούμε. Θα το πιστεύατε ποτέ ότι θα μπορούσε να σωθεί η γυναίκα του Πιλάτου και μάλιστα να εορτάζεται και η μνήμη της ως Αγία? Θα το φανταζόσαστε ποτέ? Η γυναίκα του Πιλάτου, παρακαλώ. Ναι, είναι εκείνη που παρήγγειλε στον άνδρα της με κάποιον υπηρέτη ότι μη δένσει και το δικαίο εκείνο. Πρόσεξε μη κανείς κακό, διότι λέγει πολλά έπαθον κατόναρ και τα λοιπά. Μη βάλεις τα χέρια σου στον άνθρωπο αυτόν, είναι δίκαιος. Αλλά ο Πιλάτος ήταν το πλαδαρού χαρακτήρας, άβουλος άνθρωπος, είχε το κεφαίρετο από τα πολιτικά σχήματα της εποχής. Ναι, από τα πολιτικά σχήματα της εποχής. Ήθελε να τα έχει καλά με τους Εβραίους, διότι έκανε βρωμιές και εφοβήτω τις καταγγελίες των Εβραίων στη Ρώμη, που τελικά δεν τις γλίτωσε, τις καταγγελίες, δεν τις γλίτωσε. Και όπως ξέρετε ο Πιλάτος λέγεται ότι φτωκτόνησε. Και όμως η γυναίκα του έγινε Αγία. Και μάλιστα αν το θέλετε το και Ρωμαία. Δεν ήταν Ιουδαία, δεν ήταν από το λαό του Θεού. Πώς εσώθηκε λοιπόν? Σπουδαίο πράγμα αυτό. Βλέπετε, ο ένας σώζεται, ο άλλος χάνεται. Εάν δύο άνθρωποι είναι τόσο κοντά και υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, πόσο περισσότερο είναι δυνατή η σωτηρία όταν ο ευσεβής κατοικεί μέσα σε μία πόλη η οποία δεν ευσεβεί? Μη μου πει λοιπόν κάποιος ότι ξέρεις η πόλη μου ή η εποχή μου είναι αμαρτωλή. Όχι. Εάν ανάμεσα σε δυο που είναι τόσο στενές σχέσεις τους δύναται ο ένας να σωθεί, πολύ παραπάνω μπορεί να σωθεί μέσα στην πόλη. Δεν σε δεσμεύει κανένας. Μόνη σου ή μόνος σου έχεις το κρεβάτι σου, που λέει ο λόγος. Μόνος σου έχεις το τσουκάλι σου και λοιπά. Δεν σε δεσμεύει κανείς. Τι κάνει ο κόσμος έξω, ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν εκκλησιάζεται, δίρασε να εκκλησιάζεσαι. Δεν προσεύχεται, δίρασε να προσεύχεσαι. Δεν εξομολογείται, δίρασε να εξομολογείσαι. Δημιουργεί θεάματα πονηρά, βρώμικα και τρομερά. Κλείς τα μάτια σου. Δεν θα βάλεις παροπίδες βέβαια στον δρόμο, αλλά δεν θα κοιτάξεις τίποτε το πονηρό. Βλέπουν στην τηλεόραση ό,τι βλέπουν. Μη πάρεις τηλεόραση. Στο χέρι σου είναι. Μπορείς να σωθείς. Σε οποιαδήποτε εποχή. Η πλέον αμαρτωλή. Θα μπορούσε να γίνει πιο αποστατημένη και αμαρτωλή εποχή από την εποχή του Αντικρίστου. Κι όμως θα υπάρχουν άνθρωποι που θα σωθούν. Μπορούμε λοιπόν να ζήσουμε σε οποιαδήποτε εποχή. Παράδειγμα ο Λότ. Και μάλιστα το λέγαμε την περασμένη φορά, να σας το ξαναδιαβάσω. Ενός του Λότ ου κατεφρόνησεν. Πώς άρα πολλών δικαίων καταφρονήσει? Κατέρχεται αυτός ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Μάλιστα τα δύο πρόσωπα που είναι εις τύπων του Θεού Λόγου και του Αγίου Πνεύματος κατέρχονται εις τον κόσμο, γιατί είναι χαμηλά γεωγραφικός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Άλλοτε σας το είχα πει αυτό. Να αναζητήσουν και να σώσουν τον Λότ. Έναν. Τι εσήμενε Σόδωμα? Περιώνυμα εις την ιστορία. Τι ήσαν? Κι αν δεν ήσαν αυτό που ήσαν, γιατί τα κατέστρεψε τα Σόδωμα ο Θεός, ώστε να μην σωθεί Ρουθούνη, τύπος ιστορικός της κολάσεως. Τύπος ιστορικός της κολάσεως είναι το Σόδωμα. Πυρί και θείο που κατεστράφησαν τα Σόδωμα, με πυρ και θείον
εικονίζεται και η κόλαση. Γι' αυτό σας είπα ιστορικός τύπος. Συνεπώς, ποιος σώθηκε από εκεί? Ο Λότ. Πώς εκείνος δεν χάλασε μέσα σε εκείνη τη βρώμικη πόλη? Μην λοιπόν λέμε, αγαπητοί μου, ότι δεν μπορώ να σωθώ στην εποχή μου. Μην λέμε εκείνο το 20ο αιώνι. Ναι, στον 20ο αιώνα. Λέει, τι είναι? Τι είναι ο 20ος αιώνας? Μερικοί μάλιστα λένε, τώρα φτάνουμε στο 2000 και ακόμη θα έχουμε αυτές τις σκουριασμένες ιδέες περί Χριστού και λοιπά και περί σωτηρίας. Και τι είναι το 2000? Κανένα ιστορικών σημείων θαυμαστών και καταπληκτικών? Τι είναι το 2000? Ώστε να το παίρνουμε ως επιχείρημα ό,τι και τα λοιπά. Λοιπόν, τι είναι? Ότι φτάσαμε πού? Σε τεχνολογία υψηλή? Αυτό είναι ανόητο πράγμα. Τι σχέση έχει η τεχνολογία? Μπορώ να βάλω κι εγώ ένα κομπιούτερ μέσα στο σπίτι μου? Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να μην ευσεβώ? Αγαπητοί μου, μπορούμε σε κάθε εποχή να είμεθα ευσεβείς. Ας το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Το Ευαγγέλιο είναι για κάθε εποχή. Καν κατά ανάγκη μήλων η παραδοθεί σαν ήρη γυνή, καν πέδας έχεις, καν και το μιλώνει παρεδρεύσεις, αλλού παροράσε εξαγαγών πεπαιδημένους εν Ανδρία. Ο εξαγαγών τον Ιωσήφ εις βασιλείαν εκδουλίας και φυλακής και σε λυτρούτε εκ των θλίψεων εις βασιλείαν ουρανών. Μόνον θάρσισον, μόνον έργασε, μόνον αγώνησε προθήμως, ουδέν γαραπόλητε. Είτε λέει είσαι δούλος σε ένα μήλο, είτε σε αφεντικό του μήλου. Εκείνος λέγει, ο οποίος δεν σε παρορά ο Θεός, εκείνος που έβγαλε ο εξαγαγών πεπαιδημένους εν Ανδρία, αυτό βεβαίως είναι στους ψαλμούς. Πεπαιδημένους είναι φυλακισμένοι, που βγάζει από τη φυλακή, ή που λέει το ωραίο παράδειγμα του Ιωσήφ, εκείνος που έβγαλε τον Ιωσήφ από τη φυλακή, θα σε ξεχάσει εσένα? Δεν θα σε ξεχάσει ο Θεός. Ένα μόνο θάρσισον, πάρε θάρρος. Ένα μόνο έργασε. Τι να εργαστείς? Τις εντολές. Ένα μόνο αγώνησε προθήμως. Να αγωνιστείς πρόθυμα, όχι τεμπέλικα, αλλά πρόθυμα. Ουδέν γάρα απόλυτε, τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα δεν χάνεται. Και έχει τώρα παρακάτω μια ωραία περιγραφή ως εξής. Ανάγραπτος εστίσου πάσα προσευχή και ψαλμωδία. Κάθε προσευχή που εκάνεις και κάθε ψαλμωδία που κάνεις είναι γραμμένη ανάγραπτό σου εστίν, στο τευτέρι σου, στο βιβλίο σου, στη μερίδα σου, μέσα στο βιβλίο του Θεού, δηλαδή μέσα στο βιβλίο της μνήμης του Θεού. Ξέρετε, εκείνο «και βίβλια ανοιγήσονται» που λέει ο Δανίλ, είναι μια εικόνα. Δεν θα υπάρχουν βιβλία, αγαπητοί μου, δεν θα υπάρχουν βιβλία. Είναι θα λέγαμε μια εικόνα που χρησιμοποιείται στα δικαστήρια. Ο δικαστής έχει μπροστά του τη δικογραφία, δεν την έχει? Και κρίνει με βάση τις καταθέσεις, την υπόθεση, ό,τι είναι. Ο φάκελος που έχει τα πάντα που αφορούν στη δίκη. Λοιπόν, παρμένη εικόνα από τα ανθρώπινα δικαστήρια. Όπως λέμε, ο φάκελός σου συμπληρώνεται. Ανάγραπτος εστί σου, είναι γραμμένη κάθε σου προσευχή και κάθε ψαλμωδία. Ανάγραπτος εστί πάσα λεημοσύνη, όποια λεημοσύνη και να κάνεις, είναι γραμμένη. Ανάγραπτος εστί πάσα νηστεία, ό,τι νηστεία και αν έκανες, είναι και αυτή γραμμένη. Εννοείται στο ενεργητικό σου. Ανάγραπτος εστί πάσο διαφυλακτής γάμος καλός. Ποιος είναι ο καλός διαφυλακτής γάμος? Καλός, δηλαδή το επίρρημα καλός. Ο καλός διαφυλακτής γάμος είναι το να μην έχει σημειωθεί μοιχεία.
Αγαπητοί μου, άνδρες και γυναίκες, σας οικετεύω, σας παρακαλώ, έχω το λόγο μου που το λέγω αυτό, επειδή επώλυνε στην εποχή μας η μοιχεία, προσέξτε τον γάμο σας, προσέξτε, και του ότι δεν έχει σημειωθεί μοιχεία, και αυτό είναι γραμμένο στα τευτέρια, τη μερίδα τη δική μας. Ανάγραπτος εστί εγκράτεια δια Θεών τελεσθήσα. Τι σημαίνει ότι η εγκράτεια δια Θεών τελεσθήσα και αυτή είναι ανάγραπτος? Δηλαδή και αυτή είναι γραμμένη η εγκράτεια που γίνεται για το Θεό, δια Θεών τελεσθήσα. Η εγκράτεια εν ευρία και εν στενή ενία. Εν στενή ενία είναι η εγκράτεια των συζύγων. Όπως είναι μέσα σε μία περίοδο σαρακοστής, όπως είναι σε μία περίοδο έξω σαρακοστής νηστισίμων ή αδεσίμων ημερών, που λέγαμε την ώρα των απορριών. Δηλαδή είναι Τετάρτη Παρασκευή, είναι Κυριακή, είναι γιορτή κτλ. Αυτά που έλεγαμε. Και ακόμα μία εγκράτεια πέρα από εκείνο που ορίζει η Εκκλησία. Στο χέρι των συζύγων είναι. Δηλαδή να πούν, εμείς θα θέλαμε μία εγκράτεια και πέρα μία σαρακοστή. Μην τρομάξετε, είναι πολλοί εκείνοι ως σύζυγοι οι οποίοι τηρούν εγκράτεια προ και μετά την σαρακοστή πολύ καιρό. Δεν τους λέγει κανείς τίποτα, δεν το επιβάλλει η Εκκλησία, το θέλουν αυτοί. Μη τρομάξετε, δεν το επιβάλλει η Εκκλησία. Ο Λόγος του Θεού παίρνει το μήνυμο με επίπεδο. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Θα εγκρατευτείτε, θα νηστέψετε, θα προσευχηθείτε και πάλιν επί το αυτό συντέρχεστε ή να μην πειράζει ημάς ο Σατανάς δια την ακρασίαν ημών. Για την ακράτειά σας μην μπαίνετε σε πειρασμό. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό όμως είναι το μίνιμουμ, το ελάχιστο. Δηλαδή θα εγκρατευτείς όταν νηστεύεις, μετά όμως δεν σου επιβάλλει η Εκκλησία να εγκρατευτείς. Θέλεις να εγκρατευτείς, αυτό θα είναι και τιμή σου και επενό σου και αρετή. Και αυτό λέει είναι γραμμένο. Και αυτό είναι γραμμένο ως κάτι το παραπάνω. Προσέξτε ακόμη κάτι άλλο. Η εγκράτεια δεν είναι μόνο στο θέμα των συζυγικών σχέσεων, είναι και στην περίπτωση των τη γενικότερα φερειπίν των τροφών. Το να θέλει κανείς να πει ότι θα έκανε και μια νηστεία κάπως παραπάνω από εκείνη την οποία ορίζει η Εκκλησία, δικαίωμά σου. Δεν το ορίζει η Εκκλησία, το κάνεις εσύ. Μην το λες μόνο στους άλλους να το κάνουν και οι άλλοι. Μην το λέτε, είναι κακό πράγμα. Εκείνο που εγώ θα επιθυμούσα για σας και για μένα, να τηρήσουμε αυτά που λέγει η Εκκλησία. Αν τώρα κάποιος θέλει κάτι παραπάνω, είναι δικό του προσωπικό θέμα. Διότι υπάρχει το εξής περίεργο φαινόμενο. Θέλουμε να επιβάλλουμε στον άλλον εκείνο που κάνουμε εμείς και τον θεωρούμε κατώτερον, τον εαυτό μας ανώτερον, και πέφτουμε τότε σε ένα άλλο αμάρτημα που λέγεται υπερηφάνεια. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχω ακούσει αυτή τη φοβερή θέση να επιβάλλει ο άλλος το παραπάνω, να σου λέει επί παραδείγματι θα νηστέψεις και εκείνη τη μέρα. Μα δεν το λέει η Εκκλησία. Δεν θα σωθείς. Μα για στάσου, δημιουργείς κρίση συνειδήσεως στον άλλον άνθρωπο? Είναι τίμιο αυτό? Το θέλει ο Θεός? Δημιουργείς μια σούπερ ηθική? Είναι σωστό? Μπορείς εσύ? Το θέλεις εσύ? Εσύ και ο Θεός. Να σε βλέπει ο Θεός. Κάνε το εσύ. Δεν θα το επιβάλλεις όμως στον άλλον άνθρωπο. Θέλει αυτός άνθρωπος κάποτε να το κάνει, ας το κάνει. Μην του λες όμως ότι είναι θέμα σωτηρίας, ότι δεν θα σωθεί διότι δεν νηστεύει παραπάνω από εκείνο το οποίο ορίζει η Εκκλησία. Δεν είναι σωστό?
Νομίζω το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Ύστερα, η εγκράτεια το να φας λιγότερο. Να πεις δεν θα φάγω το φρούτο μου. Σήμερα στο τραπέζι δεν θα φάω το γλυκό. Ή θα φάω μικρότερα ποσότητα. Τέλος πάντων, η εγκράτεια, τι θα πει εγκράτεια? Κρατώ τον εαυτό μου. Αυτό θα πει εγκράτεια. Τον κρατώ και δεν κάνει κάτι που θα ήθελε. Δεν θα διαβάσω σήμερα εφημερίδα. Ακούσατε? Δεν θα πάω μία επίσκεψη. Σήμερα δεν θα βγω από το σπίτι μου. Είναι η εγκράτεια εν ευρία ενία. Αυτό είναι αρετή. Διότι με τον τρόπο αυτόν ασκούμεθα, εκτός από την αρετή, ασκούμεθα και εις την ισχυροποίηση της βουλήσεως. Και αν θέλετε να κάνετε παιδιά σαν αγωγή τώρα, που θα ήθελαν να έχουν, θα έπρεπε να έχουν και πρέπει να έχουν ισχυράν βούληση, δηλαδή θέληση ισχυρή, μάθετε τα παιδιά σας σε αυτήν την εγκράτεια εν ευρία ενία. Πείτε στο παιδί σας, κοίταξε Γιαννάκη μου, το φρούτο σου μην το φας τώρα, φάτε ύστερα από μια ώρα. Το γλυκό, ποιο παιδί δεν αγαπά τα γλυκά? Ή μάλλον σήμερα δεν αγαπούν τα γλυκά τα παιδιά. Εγώ στην εποχή μου ήμουνα κλέπτης των γλυκών, σήμερα όχι δυστυχώς. Εν τί αυτή περίπτωση, ας πούμε ότι αγαπάει το παιδί τα γλυκά ή κάτι που αγαπάει πραγματικά, του πούμε, κοίταξε μην το φας τώρα, φάτο σε μία ώρα. Αν το παιδί κατανοεί, τότε πολύ γρήγορα θα αποκτήσει πολύ ισχυράν βούληση. Θα λέει όχι. Θα μαθαίνει να λέει εκείνο το θαυμάσιον όχι. Εκεί που πρέπει να πει το όχι, θα λέει όχι. Και δεν θα πέφτει. Και δεν θα πέφτει. Αλλά τι θα πει δια Θεών τελεστήσα? Μένω βλέπετε λίγο παραπάνω στο κείμενο, δεν πειράζει, βγάζουμε και μερικά παρενθετικά πράγματα. Θα πει ότι η εγκράτεια αυτή δεν θα είναι για να κάνω λεπτή μέση, διότι η μόδα απαιτεί να είμαι λεπτόκορμος και δεν ξέρω τι, ή ακόμα διαλόγους υγείας, ότι καλόν είναι να μην τρώει κανείς πολύ, διότι χαλάει το στομάχι του, μπορεί να αποκτήσει καρδιοπάθεια, ή όταν περάσει ηλικία ή τούτο ή εκείνο. Μία τέτοια περίπτωση εγκρατείας για τη μόδα ή για την υγεία ή για τη σιλουέτα, αυτό δεν έχει αξία για το Θεό. Καμία αξία δεν έχει για το Θεό. Γι' αυτό πολύ ορθά ο Άγιος Κύριλλος λέγει «Δια Θεών τελεστήσα». Όταν θα πεις «Δεν θα φάγω αυτό», είτε διότι το λέγει ο Θεός, όπως είναι μια περίπτωση νηστείας, ή γενικότερας περιπτώσεως, όπως να μην πάω εκεί, να κάνω εγκράτεια στο στόμα μου, να μην μιλήσω, γιατί το λέει ο Θεός, ή ακόμα διότι θα έπρεπε να φτιάξω μια ισχυρά θέληση που πάλι το θέλει ο Θεός. Τότε μόνο είναι γραμμένο ως αρετή παν ό,τι γίνεται, γιατί το θέλει ο Θεός, για το Θεό. Τότε έχει αξία. Αν δεν είναι για το Θεό, τότε δεν έχει καμία αξία. Διότι πολλοί άνθρωποι, αγαπητοί μου, νηστεύουν για να κάνουν λεπτή μέση ή για να κάνουν, να βελτιώσουν την υγεία τους. Αυτά έχουν εφήμερο χαρακτήρα, εφήμερη αξία, τίποτε περισσότερο. Δεν έχουν αιωνίαν αξία. Τα πρωτεία δε των στεφάνων αναγραφές έχει παρθενία και αγνία και μέλης λάμπιν ως άγγελος. Πού να το πούμε σήμερα αυτό? Πού? Ήτανε χρυσές κάποτε εποχές που μπορούσαν να τα λέγουν αυτά. Σήμερα πού να το πούμε? Ότι δηλαδή τα πρωτεία των στεφάνων, δηλαδή όλα και η νηστεία σου και η ψαλμωδία σου και η εγκρατειά σου και η ελεημοσύνη σου, όλα λέγει θα πάρουν αξία. Όλα. Αλλά το κορυφαίον, εκείνο που θα πάρει τα πρωτεία των στεφάνων, τι είναι?
και έναν αγραφές που θα είναι γραμμένο. Έχει έναν αγραφές, έχει παρθενία και αγνία. Τι είναι η αγνία? Η αγνία είναι ανέπεσα στην αμαρτία, έχω μετανοήσει και δεν επανέρχομαι πλέον εις αυτήν. Αυτό λέγεται αγνώτης, λέγεται αγνία. Αυτό είναι έξω από τον γάμο, είναι έξω από τον γάμο, το καταλαβαίνετε. Τι είναι η παρθενία? Να μην έχω πέσει ποτέ εις την αμαρτία. Είτε λοιπόν αγνία, είτε παρθενία, εάν τηρηθούν αυτά όπως πρέπει και κατά κανόνα, γιατί το λέει ο Θεός ή το θέλει ο Θεός, ποτέ σαν ένα, θα λέγαμε, φιλοσοφικό καπρίτσιο, μια ιδιοτροπία ή έτσι μ' αρέσει από μια φιλοσοφική διάθεση, ποτέ, το κάνω για το Θεό, γιατί το λέει ο Θεός, είναι μια προσφορά μου στο Θεό, είναι μια αφιέρωσή μου στο Θεό, έλεγε. Αυτό είναι, έχει τα πρωτεία των στεφάνων, τα δύο αυτά, και μέλης λάμπιν ως άγγελος, και πρόκειται να λάμψεις σαν άγγελος. Βλέπετε, αλλά ως περίκουσας, λέει, αλλά ως περίκουσας ιδέως τα καλά, ούτως άκουε πάλιν αδυσοπίτως και τα εναντία. Αναγραπτό σου εστίν πάσα πλεονεξία. Άκουσες τα καλά, τώρα άκουσε και τα αντίθετα. Ομοίως είναι γραμμένη κάθε σου πλεονεξία. Αναγραπτό σου εστίν πάσα πορνεία. Ό,τι σαρκικό αμάρτημα έκανες είναι γραμμένο. Αναγραπτό σου εστί πάσα επιορκία και βλασφημία και φαρμακεία και κλοπή και φόνος, δηλαδή αθέτησης όρκου, επιορκία. Ξέρετε, έχουμε τον όρκο που δεν επιτρέπεται, αλλά κατά δυστυχία, να μην λέω παρακάτω, έχουμε την ψευδορκία που και από τον νόμο τιμωρείται. Πολύ παραπάνω την τιμωρεί ο Θεός, είναι ο ψεύτικος όρκος. Έχουμε και την επιορκία που είναι η υπόσχεση με θόρκου, η ένορκος υπόσχεση. Αν παραβώ την υπόσχεσή μου την ένορκον, τότε είμαι επίορκος. Αν είμαι στρατιώτης που ορκίστηκα όταν πήγα στρατιώτης και τόσκασα, μια φορά τόσκασα όταν ήμουν στρατιώτης, δικαιολογημένα, διότι δεν μου δίνουν άδεια, την επομένη θα πήγαινε η μητέρα μου για εγχείρηση και μπορούσε να πεθάνει, πράγμα που συνέβη ύστερα από λίγο καιρό μόνο, και προτίμησα να το σκάσω. Ποιος στρατιώτης δεν έφυγε σκαστός κάποια φορά? Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς. Ποιος υπάλληλος δεν έκανε παράβαση καθήκοντος? Κανείς. Ο υπάλληλος ορκίζεται αν παραλαμβάνει εργασία, και ο στρατιώτης ορκίζεται. Αν λοιπόν κάνουμε μία παράβαση καθήκοντος, τότε τι είμαστε? Επίορκοι. Και έχουν βάλει τον όρκο σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί, αγαπητοί μου, βάζετε τον όρκο στο στρατό? Γιατί βάζετε τον όρκο στον δημοσιοπαλληλικό κόσμο ή στο στρατό, στρατότερα, στους αξιωματικούς? Γιατί? Για να κάνετε επιόρκους και να κάνετε όλους τους Έλληνες επιόρκους? Είναι σωστό? Αυτό είναι η επιορκία. Και αυτό είναι γραμμένο. Και κάθε σου βλασφημία και κάθε σου φαρμακεία, κάθε σου μαγεία, από το ξεμάτιασμα μέχρι, όχι να πας να λύσεις μάγια, αλλά και να πας και να κάνεις μάγια εναντίον κάποιου προσώπου. Και κλοπή και φόνος, από την έκτρωση μέχρι τη δολοφονία. Όλα, λέει, είναι γραμμένα. Και μάλιστα αδυσοπίτως.
πάντα αναγράφεται ταύτα λοιπόν. Όλα αυτά είναι γραμμένα και γράφονται. Εάν νυν μετά το βαπτιστήμε τα αυτά πράξεις, τα γαρ πρώτα εξαλείφεται. Ό,τι έκανες μέχρι τώρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι κατηχήσεις αποτείνονται εις τους φωτιζομένους, εις τους υποψηφίους να βαπτιστούν. Ό,τι έκανες μέχρι τώρα, το βάπτισμά σου θα το εξελίψει. Ό,τι κάνεις μετά το βάπτισμά σου, αυτό γράφεται. Αλλά εγώ θα έλεγα τώρα εδώ, δεν το γράφει ο Άγιος Κύριλλος, η αγάπη του Θεού που βλέπει τον άνθρωπο πόσο αδύναμος είναι και πόσο λίγο ισχυρά βούληση έχει, θέληση, και πόσο ευόλιστος εις την αμαρτία, και ότι εκ νεότητος, όπως λέγει εκεί το βιβλίο της Γενέσεως, η διάνοιά του διάκειται επί τα πονηρά. Έβαλα ακόμη ένα μυστήριο, πλάι εις το μυστήριο του βαπτίσματος, που εξαλείφει και το προπατορικό και τα πρακτέα αμαρτήματα, τα προσωπικά. Έβαλε πλάι κάτι άλλο, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ώστε με τον τρόπο αυτόν έπεσες, τρέχα γρήγορα στην εξομολόγηση. Ξανά έπεσες, ξανατρέχα. Και εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Το μυστήριο της εξομολογήσεως δεν είναι μόνον εκείνο στο οποίο συγχωρούν οι αμαρτίες μας, αλλά το μυστήριο είναι εκείνο που μας προστατεύει να μην γίνονται αμαρτίες. Λέγουν επί παραδείγματι οι άνθρωποι, και είναι μία μαρτυρία συχνοτάτη, ότι ξέρετε αυτά που μου είπατε στην εξομολόγηση τα κράτησα ένα μήνα, μετά τα ξέχασα, μετά ξανάπησα στα ίδια αμαρτήματα. Πολύ ωραία. Αν βάλεις λοιπόν κάθε 29 ημέρες εξομολόγηση, δεν θα πέσεις την 30η ημέρα, γιατί θα ανανεώσεις την δύναμη που θα πάρεις από τον μυστήριο. Είναι πολύ απλό. Έτσι μια συχνή εξομολόγηση δεν είναι μόνο γιατί συγχωρούνται οι ανά πάσα στιγμή αμαρτίες μας, αλλά και συγκρατούμεθα να μην κάνουμε αμαρτία. Όταν εγώ ξέρω ότι, γιατί όσο να είναι υπάρχει μια ντροπή, υπάρχουν άνθρωποι που θα σου πούν, αν ξέρατε με τι δυσκολία σας τα λέγω αυτά που σας λέγω τώρα, ξέρατε τι πίεση ασκείται στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο να πει κάτι που ντρέπεται να το πει. Έχει όμως αξία αυτό, έχει αξία παιδαγωγική. Να ποια είναι η αξία τώρα. Όταν εγώ επίεσα τον εαυτό μου ντρεπόμενος εκείνα που έκανα, έφτασα όμως και τα είπα. Θέλω να τα ξανακάνω, μα ντρέπομαι. Πώς θα τα πω στο πνευματικό? Και εκείνο το ντρέπομαι, πώς θα τα πω στο πνευματικό, έστω σε άνθρωπο? Αυτό με εμποδίζει να ξανακάνω την αμαρτία. Γι' αυτό όταν πηγαίνω συχνά στην εξομολόγηση, έχω και αυτό το στοιχείο μαζί με όλα τα άλλα τα πλεονεκτικά στοιχεία που παρέχει το μυστήριο της εξομολογήσεως, το ότι εμποδίζομαι να επαναλάβω την αμαρτία. Αν κάποιος έχει εθισμόνη στην αμαρτία, ξεκίνησε κάποτε και έχει πάρει συνήθεια μια αμαρτία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά συχνά θα πηγαίνει στην εξομολόγηση. Θέλετε ακόμη κάτι? Ξέρετε πως σχηματίζεται η χιονοστιβάδα, Φερρυπίν ξεκινάει, πέφτει μια κουκουνάρα από ένα έλατο, δεν ξέρω πως ξεκόλλησε από εκεί, μια πετρίτσα, ένα κάτι, και τσουλάει πάνω στο χιόνι, κατοφέρει αυγουνού, παίρνει χιόνι και τη λέγεται περί την κουκουνάρα ή περί την πέτρα. Αλλά όσο αποκτάει χιόνι τσουλώντας, γίνεται και βαρύτερο αυτό το πράγμα, και απάνω τυλίγεται κι άλλο χιόνι, κι άλλο χιόνι, κι άλλο χιόνι, μπορεί να γίνει μια χιονοστιβάδα σαν κι αυτό το ναό. Και να φτάσει κάποτε, αγαπητοί μου, από μια κορυφή βουνού και να πέσει επάνω σε ένα χωριό που είναι στις υπόρειες του βουνού και πραγματικά να το καταπλακώσει το χωριό. Το έχετε ακούσει, το ξέρετε. Αυτό το κίνδυνο των χιονοστιβάδων. Τι σημαίνει αυτό? Αν γλιτώσεις εκείνη την πετρίτσα, την πιάσεις,
δεν ξέρω πώς την πιάσεις. Θα γίνει χιονοστιβάδα? Όχι. Λοιπόν, σήμερα αμάρτησες, έκανες μια αμαρτία. Επιτρέψατε μου, βλέπετε, εγώ σας μιλάω ανοιχτά. Θα επαναλάβω εκείνο που έλεγε και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειας και να τα θαυμάσια. Ουβούλομε σεμνότη τη λόγων καλοποίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας. Ή και η πίν οκτώ, και η πίν οκνώ και σιωπάν ουβούλομε. Διστάζω να μιλήσω, αλλά και να σιωπήσω δεν θέλω. Ή ακόμη δεν θέλω να κάνω, λέει, να μιλάω με ωραία λόγια πανηγυρικά, αλλά πανηγυρικούς και ωραίους να κάνω τους ανθρώπους που με ακούνε και λαμπρούς. Ας πούμε ένα παιδί πέφτει στον αυνανισμό. Είναι κατήφορος αυτό. Κατήφορος. Το κάνεις μια, θα γίνει δυο, θα γίνει δέκα, θα γίνει πολλές φορές. Τρέχα γρήγορα στην εξομολόγηση. Την ίδια μέρα αν είναι δυνατόν. Είναι δύσκολο. Πάρ' ένα τηλέφωνο στον πνευματικό σου. Πάτερ μου, έπεσα σήμερα στον αυνανισμό. Καλά θα πει ο πνευματικός. Θα σε δω, θα σου δώσω ευχή και τα λοιπά. Ξέρετε τι γίνεται? Δεν γίνεται δεύτερη φορά. Πιάσαμε την πετρίτσα και δεν έγινε χιονοστιβάδα. Αυτή είναι η αξία της εξομολογήσεως. Δεν είναι μόνο η άφεση των αμαρτιών, αλλά και η συγκράτηση το να μη αμαρτάνουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και προχωρούμε τώρα στα λίγα λεπτά που μας μένουν εις την 24η παράγραφο ΚΔΕΛΤΑ. Όταν δε έλθει φυσήν ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μεταυτού. Βλέπε άνθρωπε, επί πόσον εις κριτήριον εισέρχει. Τι λέγει η γραφή, πού το λέγει? Ματθαίος 25,31. Όταν λέγει έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα και μαζί του θα είναι όλοι οι άγγελοι του ουρανού, είναι εκείνη η σπουδαιοτάτη εικόνα του κριτού που μας καταγράφει ο ιερός ευαγγελιστής Ματθαίος. Εδώ σταματάει και λέγει, είδες με όλη του τη δόξα, είδες όλοι οι άγγελοι και πάντες οι άγγελοι. Βλέπε άνθρωπο, πρόσεξε, κοίταξε, επί πόσον εις κριτήριον εισέρχει. Μπαίνεις μέσα στο κριτήριον, μέσα στο δικαστήριο να κριθείς, και πόσοι είναι παρόντες? Όλοι οι άγγελοι του ουρανού είναι. Πόσοι είναι? Όσοι ο αριθμός, όπως κι άλλοτε σας έχω πει. Πόσοι είναι οι άγγελοι? Όσοι ο αριθμός. Βάλτε μια μονάδα και βάζετε τώρα μηδενικά. Έβαλα ένα, 10. Έβαλα 2, 100. Έβαλα 3, 1000. Έβαλα 4, 10.000. Έβαλα 6, 1 εκατομμύριο. Έβαλα 7, έβαλα 10, έβαλα. 10 εις την εκατοστή είναι μονάδα και εκατομηδενικά. Δηλαδή, μπορώ να βάλω και 10 στην 200η, ναι, και στη 1000η, ναι. Πώς είναι οι άγγελοι? Όσοι ο αριθμός. Πάμπολοι. Πάμπολοι είναι οι άγγελοι. Βλέπεις λοιπόν ενώπιον πόσων αγγέλων έρχεσαι να κριθείς. Μόνον αυτό, παν γένος ανθρώπων, τότε παρέστε. Τότε θα είναι παρόν κάθε γένος ανθρώπων. Θα είναι και όλοι οι άνθρωποι όσοι έζησαν ποτέ. Έχει μία λιγάκι, θα τα παρέλθω γρήγορα γιατί έχει πολλά λόγια σε αυτό. Μόνο θα σας το εξηγήσω γρήγορα. Λόγοι θεούν, λογάριασε. Πόσον εστί το Ρωμαίων φίλων. Πόσοι δηλαδή είναι οι Ρωμαίοι? Λόγισε.
πόσα τα βάρβαρα, τα νυν ζώντα, πώς είναι τα άλλα έθνη, οι λαοί, οι βάρβαροι λαοί, πώς είναι αυτοί, εκείνοι που ζουν. Και όσοι πέθαναν πριν από 100 χρόνια και όσα προ 100 ετών ετελεύτησαν. Λόγισε, λογάριος, επί χιλίων ετών πόσα ετάφη, 1000 χρόνια πόσοι άνθρωποι έχουν ταφεί, έχουν πεθάνει. Λόγισε, λογάριωσε, τους από Αδάμ μέχρι σήμερα, πόσοι άνθρωποι έζησαν από τον Αδάμ και μέχρι σήμερα. Πολύ μεν πλήθος, πάρα πολύ, αλλά τι μικρόν. Ναι, πολύ, αλλά ακόμα αυτό είναι μικρόν. Γιατί πλήον εσγάρι άγγελοι, είναι περισσότεροι οι άγγελοι. 99 πρόβατα εστί εκείνα η διανθρωπότης το εν μόνον. Χρησιμοποιεί αυτήν την παραβολή του Κυρίου που λέει ο Κύριος με τα 100 πρόβατα που αφήνει τα 99 και πάει να βρει το ένα. Την χρησιμοποιεί στην περίπτωση ανθρώπων και αγγέλων. Άφησε τα 99 και έρθει να βρει το ένα. Συνεπώς θέλει να πει ότι ο αριθμός των αγγέλων είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανθρώπων. Προσγάρ το μέγεθος των τόπων απάντων, ούτω και το πλήθος των νικητόρων λογίζεστε δει. Προσέξτε αυτό. Σύμφωνα με τους τόπους πρέπει να λογαριαστεί και ο αριθμός. Η γη μας, αν έπρεπε να αναστηθούν όλοι, ας πούμε ότι θα έπρεπε να είμαστε ο ένας πλάι στον άλλον, αν όχι επί των ωκεανών, επί της σειράς. Ο ένας πλάι στον άλλον. Πάρτε την Ευρώπη, να είναι γεμάτη από ανθρώπους, ο ένας πλάι στον άλλον, αφού θα αναστηθούν όλοι. Αλλά η γη μας είναι μικρή. Οι τόποι που έχουν τους αγγέλους πόσοι είναι? Πολύ μεγάλοι, οι ουρανοί. Λοιπόν, ανάλογα με τον πληθυσμό είναι και οι τόποι. Αυτό είναι λίγο πρωτότυπο, θα σας το εξηγήσω λίγο πιο κάτω το γιατί. Η οικουμένη γη κέντρων. Συγγνώμη, η οικουμενική γη κέντρων. Ως περαιστήν εν μέσω του ενός ουρανού και το σου τον έχει πλήθος ο ταύτην περιβάλλον ουρανός, όσον έχει το πλάτος και οι ουρανοί των ουρανών ανίκαστον έχουσι των αριθμών. Αυτό που σας έλεγα τώρα των απορριών, βλέπετε εδώ, είναι η παλαιά αντίληψη περί σύμπαντος και περί γης. Είναι το πτολεμαϊκό σύστημα, αυτό στην αστρονομία, που θεωρείται ότι η γη είναι το κέντρο και λέει οικουμενική γη, γιατί πολλές φορές γη λέγεται η γη Ιούδα ή ό,τι άλλο. Οικουμενική γη θα πει όλη γη απαξάπασα και την θεωρούν επίπεδη. Γνωρίζετε αυτή τη θεωρία την παλιά, η γη ήταν επίπεδος και ο ουρανός ακουμπούσε πάνω στη γη και λοιπά, αντιλήψεις εποχής. Και συνεπώς είναι το γεωκεντρικό αυτό σύστημα και λέει στην γη αυτή ανήκει ένας ουρανός. Αλλά έχουμε ουρανούς. Συνεπώς πόσοι είναι οι άγγελοι. Θέλει να πει δηλαδή πόσοι είναι οι άγγελοι και πόσοι οι άνθρωποι. Προσέξτε κάτι ακόμα. Γέγραπτε δε. Χιλιάδες ελειτούργουν αυτό και μύριε μυριάδες παριστήκησαν αυτό, όπως λέγει ο Δανίλ 7,10 αναφερόμενος εις τους Αγίους Αγγέλους. Ουχότητος ούτων μόνον το πλήθος εστίν, αλλά ότι πλέον τούτον υπήνουν και δύνατο προφήτης. Όχι ότι είναι τόσοι, αλλά δεν είχε άλλο νούμερο και άλλη εικόνα να χρησιμοποιήσει δια το πλήθος των αγγέλων. Προσέξτε κάτι που θα σας πω. Εξ αφορμής που λέει δια των τόπων. Κάπου κανένας αφελής μπορεί να πει και καλά λέγει για να απορρίψει την Ανάσταση. Και πού θα χωρέσουμε όλοι αν αναστηθούμε?
Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να υποθεί εις τους χιλιαστάς που πιστεύουν ότι όταν θα αναστηθούμε θα ζούμε πάνω στη γη. Αλλά μου φαίνεται ότι όπως θα αναστηθούμε, κατά τους χιλιαστάς πάντοτε, δεν θα μείνουμε στη γη. Δεν λέει ο Κύριος ότι θα μας παραλάβει από τη γη, εις απάντηση εις αέρα, δεν το λέει αυτό ο Κύριος. Στους Θεσσαλονικείς το λέει, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος, κατά αποκάλυψη του Κυρίου, εν λόγω Κυρίου. Δηλαδή, ό,τι ο Κύριος είπε και το διασώζει ο Απόστολος Παύλος. Χιλιαστέ λένε ότι θα είμαστε εδώ, αλλά εάν θα πρέπει να αναστηθούν όλοι από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι σήμερα, τότε αγαπητοί μου τι γίνεται, τότε ο τόπος δεν θα χωρούσε. Αλλά τότε σε ποιο τόπο θα βρεθούμε? Αλλά επειδή το λαμπάκι άναψε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.